μαζί με τον Τιμόθεο Δημητρίου, μόλις ολοκληρώθηκε το 4ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κόκαρτς στην κατηγορία Μίνι, πήρε την πρώτη θέση, θα μας πει για τον αγώνα και γενικά μέχρι τώρα για την καριέρα του. Συγχαρητήρια, Τιμόθεο. Ευχαριστώ. Ο αγώνας ήταν καλός, στον τελικό είχα ένα πρόβλημα και πήρα τη δεύτερη θέση και στον τελικό πρόλαβα και στην πρώτη στροφή της πέρασα και κατέκτησα την πρώτη θέση. Τώρα, από πότε ασχολείσαι με το άθλημα, πόσο χρόνο είσαι? Τώρα είμαι 13. Όταν ήμουν 3, μας είχε πάρει παπάδες σε ένα κάστρο. Αλλά δεν είχα κάνει μια φορά και μετά δεν ξανάκανα. Και μετά ξαναπήγαν κάτι φίλους μου και ήμουν 11 και μας άρεσε και έτσι το αρχίσαμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα. Μένετε στην Ελλάδα και λαμβάνεις μέρος και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Είσαι στην πρώτη θέση, απομένουν άλλοι 4 αγώνες για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και θα έλεγα είσαι και το φαβορί για να παραμείνεις στην πρώτη θέση. Ναι, πριν τον αγώνα στην Ιταλία θα πάμε από το 5, ενώ αγώνες είναι Κυριακή, για να κάνουμε προπόνηση και κάνουμε κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πριν τον αγώνα, μία μέρα πριν, βάζουμε και ένα γελάστικα, κάνουμε δοκιμές στο κάρτ και αυτά και στον αγώνα, κάνουμε αυτή την μέρα. Κάνουμε ένα warm-up που είναι εκεί να δούμε πώς είναι το κάρτ και τέτοια. Κάνουμε χρονολογημένα, είναι τελικό τελικό. Σου αρέσει πολύ αυτό το άθλημα, το αγαπάς πολύ, δεν είναι επικίνδυνο ταχύτητα? Είναι λίγο, αλλά εντάξει, αφού μου αρέσει. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου οδηγός? Στη φόρμουλα. Γενικά, ναι. Ναι, στη φόρμουλα είναι ο Λεύς Χάμιλτον. Ο Λεύς Χάμιλτον, ο αθλητής αυτός ο παγκόσμιος. Από ό,τι ξέρω, ο πατέρας σου έτρεξε σε ράλι, ήταν συνοδηγός του Ανδρέα Τσουλόφτα, ο Ανδρέας του Δημητρίου, στο ράλι Κύπρος, στη ράλι Μέση Ανατολής, σε ευρωπαϊκά ράλι. Όταν ξεκίνησες, σου είπε κάτι ο πατέρας σου? Όταν ξεκίνησα να τρέχω. Να ασχολείσαι, ναι, ναι. Όταν ξεκίνησα να τρέχω, να μην φοβάμαι και να μην νοιάζει τη θέση, μόνο να κοιτάω το αποτέλεσμα και να είμαι ευχαριστημένος. Γενικά είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα πορεία σου αυτά τα 2 χρόνια? Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Και ας σου έλεγα στόχους και όνειρα μελλοντικά που έχεις, τι θα μου απαντούσες? Θέλω να πάρει το πανευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκό. Σου το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την πρώτη θέση που πήρες και να πάρεις και την πρώτη θέση στο τελικό πρωτάθλημα. Να σε ξαναδούμε εδώ, ήταν η πρώτη φορά που ήρθες, έτσι. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ.